Πώς γίνεται σε έρευνες, site, άρθρα, παντού, όταν αναφέρεται το σεξ, πάντα να ακούς τα ωφέλη του σεξ. Έχεις δει ποτέ άρθρο να λέει 5 λόγοι για να μην κάνεις σεξ? 5 πράγματα που το σεξ κάνει κακό. Κόψε το σεξ και θα δεις αυτό. Ποτέ. Πάντα το ακολουθάει ένα θετικό πρόσημο. Εγώ από πονηριά και μόνο αυτό με αυτιάζει. Δεν έχουμε δει ποτέ να συνεπάγεται με κάτι κακό. Με κάποιο τρόπο το σεξ μόνο ωφέλη έχει. Ακόμα και οι βιταμίνες θα βρεις ένα άνθρωπο που να λέει μην πάρεις πολύ βιταμίνη σε. Μπορεί να χεστείς. Ακόμα και στα λαχανικά, ρε. Φάε λάχανο, φάε μαρούλι, γίνε vegan. Ακόμα και εκεί θα υπάρχει ένα αντίλογο, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάτι κακό. Τα αμύγδαλα μπορεί να κάνουν κάπου κακό. Αυτό δεν μπορεί, γιατί όλα στη ζωή έχουν δύο πλευρές. Το σεξ έχει μία πλευρά, δεν γίνεται. Και η έλλειψη σεξ, δεν κάνει σεξ, έχει νεύρα. Δεν κάνει σεξ, βγάζει σπηριά. Δεν έχω πει κάνει σεξ, βγάζει καλό. Το σεξ ότι κάνει μόνο καλό, ρε. Δεν μπορεί να είναι μόνο καλό το σεξ. Ρε. Δεν έχει χαθεί τίποτα στη φύση που θα είναι μόνο καλό. Υπάρχει σχέδιο από πίσω. Μέχρι και το νερό. Αν πίνει πολύ νερό, κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει. Σα ξεβρακώνω παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Το σεξ δεν κάνει κακό και περισσότερο κόσμο κάνει κακό σεξ. Είναι όλο reverse psychology. Λένε γαμπτε γιατί χανόμαστε. Είναι το αντίθετο. Χανόμαστε επειδή γαμπτε.